Καλησπέρα παιδες, Μπέιζ εδώ. Το σημερινό βίντεο είναι χορηγούμενο. Το ξέρω ότι πέσανε πολλά χορηγούμενα μαζί, απλά ήταν η περίοδος που είναι οι διαφημιστικές καμπάνιες και με πιέσαν να τα βγάλω νωρίτερα από ό,τι ήθελα. Αυτό το βίντεο θα βγει την άλλη εβδομάδα, αλλά με πίεσαν. Anyway, το σημερινό βίντεο είναι πώς να κάνεις edit με το Filmora. Το Filmora ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δίνεις 60 ευρώ, το αγοράζεις, είναι 60 ευρώ για την ακρίβεια, για όσους δεν ξέρουν από editing. Για όσους δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ, 60 ευρώ δίνεις, παίρνεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να σου κάνει edit τα βίντεο σου και είναι μια πολύ κομπλέ τιμή. Γιατί αν ασχοληθείς με τα βίντεο θα βγάλεις πολλά παραπάνω από 60 ευρώ. Αν ασχοληθείς επαγγελματικά, ωραία. Π.χ. το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ εγώ, το οποίο δεν θα το αναφέρω, γιατί αυτό είναι χορηγούμενο βίντεο, θα το αναφέρω σε άλλο βίντεο. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ εγώ είναι 60 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι 60 ευρώ και το πήρες, τέλος. Μπορείς να κάνεις edit με αυτό, μπορείς να το χρησιμοποιείς για να κάνεις βιντεάκια στο YouTube, θα σου δείξω πώς. Πάμε στο βίντεο. Αλλά μην ξεχάσεις να κάνεις ένα subscribe, γιατί αυτή η περίοδος είναι η καλύτερη περίοδος να μου κάνεις subscribe. Γιατί βγάζω κάθε μέρα βίντεο στις 2.30, εκτός το σημερινό, γιατί παίζει να μην το προλάβω στις 2.30. Να μου κάνεις ένα subscribe, ένα like, να πατήσεις το καμπανάκι για ειδοποιήσεις και πάμε στο βίντεο. Καλησπέρα παιδες, Μπέιζ εδώ και τώρα θα σας δείξω λίγο πώς να κάνετε edit με το Filmora. Το Filmora, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα πρόγραμμα editing το οποίο με έκανε sponsor για να το προμοτάρω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνεις αφού μπεις στο Filmora, έχει εδώ πέρα import media files. Πατάς εδώ και πας στα βίντεο τα οποία έχεις ήδη γυρίσει. Το κάνεις drag εδώ πέρα. Περιμένεις να το φορτώσει. Έχει φτάσει εδώ πέρα. Και αυτό που θέλεις εσύ να κάνεις τώρα για να αρχίσεις να ξεκινήσεις το edit είναι να πάρεις το βίντεο το οποίο πρόσθεσες και να το σύρεις στο timeline. Όπως βλέπεις εδώ πέρα έχει δύο γραμμές. Είναι οι γραμμές με το βίντεο και από κάτω είναι η γραμμή με τον ήχο. Ωραία. Έχουμε τη γραμμή με τον ήχο εδώ πέρα. Διαλέγεις πού θέλεις να κάνεις τα cuts. Διαλέγεις τώρα εσύ εκεί πέρα, έτσι. Ωραία. Θέλω εδώ π.χ. εγώ να το κόψω. Βλέπεις έχει ένα ψαλιδάκι εδώ. Το πατάς. Κάνεις delete το πίσω και το σβήνει. Αν δεν θες να σβήσεις το πίσω, σβήνεις το μπροστά. Delete. Και βλέπεις το συμπλήρωσε ήδη από πίσω το κενό. Μετά εγώ θέλω να κόψω εδώ. Το ίδιο πράγμα πάλι. Έρχεσαι εδώ. Σβήνεις όλο αυτό. Καταλάβεις τώρα πως δουλεύει. Είναι πολύ απλό. Θέλω π.χ. να βάλω τώρα εδώ πέρα κείμενο. Πατάμε εδώ στο text. Έχουμε εδώ πέρα το κείμενο που μπορείς να βάλεις. Μπορείς να διαλέξεις τι κείμενο. Είναι ωραία φάση αυτή. Αλλά θα διαλέξω στην τύχη αυτό εδώ πέρα. Το κατεβάζει γιατί βρίσκεται σε μια δωρεάν βιβλιοθήκη. Να πω ότι το πρόγραμμα δεν είναι δωρεάν. Έχω ξανακάνει βίντεο με το Filmora και έκανα λάθος. Γιατί νόμιζα ότι στο δίνει δωρεάν. Εμένα έτσι μου το πλάσεραν. Μου έδωσαν ένα κλειδάκι, μου λέει πάρ το full. Και μου δώσανε μια άλλη έκδοση free, μου λέει. Αλλά δεν ήξερα ότι έχει λογότυπο. Οπότε να ξέρεις ότι αν το κατεβάσεις και κάνεις edit δωρεάν, θα σου έχει λογότυπο πάνω στο βίντεο. Οπότε αν το αγοράσεις, που νομίζω είναι 60 ευρώ το χρόνο ή 60 ευρώ σκέτο, τελεία, νομίζω εκεί πέρα θα σε κομπλέ. Οπ! Εμφανίστηκε εδώ. Τώρα βέβαια εγώ πώς το κάνω edit αυτό εδώ. Κάνεις διπλό κλικ πάνω του. Οπ! Έρχεσαι και λες. Π.χ. ναι, γεια σας. Αλλά επειδή δεν καταλαβαίνει ελληνικά αυτό. Ναι, γεια σας, όπως βλέπεις εδώ πέρα. Και μπορείς να το βάλεις και στο κέντρο ή τουλάχιστον να το κάνεις space από πίσω. Μπήκε στο κέντρο και πάμε πάλι να το παίξουμε. Ναι, γεια σας. Και γαμώ. Είναι ωραία φάση αυτή. Επίσης, αν δεν σου αρέσει αυτό, έχει άπειρες επιλογές να διαλέξεις για να κάνεις εδώ πέρα. Άμα κάνεις κλικ πάνω στο βίντεο, σου έχει να κάνεις contrast, να ανεβάσεις το contrast, να ανεβάσεις saturation, να έχει περισσότερο χρώμα. Έχει brightness, άμα το θες λίγο πιο φωτεινό. Έχει το tint. Αυτό δεν έχω ιδέα τι είναι. Πάμε λίγο να. Αυτά είναι εφεδάκια, μάλλον πρέπει. Α, αυτά είναι εφεδάκια. Αυτά είναι τέτοιο. Color profiles. Οκ, okay, καλή φάση. Το σβήνουμε αυτό. Έχει να το κάνεις flip horizontal. Έχει να το κάνεις flip vertical. Είναι καλή φάση αυτό. Έχει να το κάνεις rotate όπως θες εσύ. Έχει να διαλέξεις την ταχύτητα που θες να βάλεις. Π.χ. άμα θες να το κάνεις slow motion, θα το βάλεις στο 0.4.5. Εδώ πέρα θα είναι κομπλέ. Λίγο κάτω από το 50. Άμα γράφεις 60 frames, λίγο κάτω από το 50 να το βάλεις. Άμα δεν σε αρέσουν όλα αυτά που έκανες, τραβάς ένα reset και είσαι κυριλέ. Έχουμε τα transitions. Για να κάνεις ένα transition, χρειάζεσαι δύο clip. Οπότε θα το κόψουμε εδώ πέρα και θα το κάνουμε δύο clip. Έχουμε εδώ τα transitions και σου έχει κάποια transitions εδώ πέρα που μπορείς να διαλέξεις. Μπορείς να δεις περισσότερα εδώ πέρα. Ωραία. Εγώ θέλω να πάω στο warp και θέλω. Θέλω το Warp 4, π.χ. Ωραία, θα το βάλουμε εδώ ανάμεσα. Και δες τώρα πώς αλλάζει η σκηνή. Δες λίγο η σκηνή πώς αλλάζει. Δες το λίγο, τσέκαρε. Ω, κάτσε, αυτό μου άρεσε, περίμενε.
Είναι όντως κανονικό reaction. Αυτά που σας δείχνω τώρα τα βλέπω πρώτη φορά. Και γαμόφιλε! Όχι, αυτό ήταν ωραίο. Αυτό μου άρεσε. Ξέρετε, θα δοκιμάσουμε ένα ακόμα transition. Τι είναι το transition, για όσους ρωτάνε. Transition είναι όταν έχεις δύο clips και θες να τα ενώσεις. Απλά κάνει την αλλαγή από το πρώτο clip στο δεύτερο και θες να το κάνει ωραία. Αλλά πώς το κάνεις αυτό, έχει εδώ πέρα ένας ωραίο επιλογές. Ένα λάθος που έκανα πριν και σας το είπα τελείως λάθος είναι ότι το Filmora είναι $60 και είναι για πάντα. Ωραία, δίνεις $60 και έχεις ένα πρόγραμμα να κάνεις edit τα βίντεο σου. Για όσους κάνουν ήδη edit, ξέρουν ότι €60 για πάντα είναι ψίχουλα. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ εγώ π.χ. δεν θα σας πω ποιο είναι τώρα. Θα κάνω ένα ακόμα βίντεο το πώς κάνω εγώ edit. Εκείνο το πρόγραμμα είναι €60 το μήνα. Εδώ είναι €60 για πάντα. Πάμε λίγο να τραβήξουμε ένα φιλτεράκι, να δούμε λίγο εδώ πέρα. Παράδειγμα τώρα, εσύ έχεις ένα βίντεο με τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, που κάτι κάνεις και θες π.χ. να βάλεις αυτό εδώ πέρα. Είναι ουσιαστικά color profiles, τα οποία μπορείς να τα βάλεις. Και η καλή φάση είναι ότι άμα το βάλεις και μπορείς να το επεκτείνεις εδώ, είναι όσο είναι αυτό εδώ πέρα κάτω, θα είναι και το τέτοιο, και το εφεδάκι. Γιατί δες πιο έξω, δεν υπάρχει το εφεδάκι. Αν το τραβήξω εδώ, εδώ είναι το εφέ. Είναι καλή φάση άμα θες να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, για κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Είναι ωραίο αυτό. Πάμε στο overlays. Το overlays ουσιαστικά είναι κάτι να βάλεις πάνω από το βίντεο για να φαίνεται cool. Δες εδώ. Το κάναμε Χριστούγεννα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε το τέτοιο το overlay. Βλέπεις ότι έχει πολλά τέτοια. Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα αυτά. Έχει πάρα πολλές επιλογές εδώ. Βασικά είναι πάρα πολλές επιλογές. 87 σύνολο overlays. Και διαλέγεις, το βάζεις και είσαι κυριλέφιλε. Πάμε στο export. Κάνεις κλικ εδώ. Και διαλέγεις πού θα το αποθηκεύσεις. Σου προτείνω να είναι. Έχει βασικά στανταράκια για YouTube εδώ. Μπορείς να το κάνεις κατευθείαν για YouTube και σου βγαίνει. Σου λέει και πώς θα βγει. Μπορείς να κάνεις κατευθείαν upload άμα θέλεις με το YouTube. Αλλά άμα πάμε να το κάνουμε export θα είναι για θα κάνεις κατευθείαν MP4 video settings εδώ πέρα. Πάμε λίγο σε settings. Ωραία. Σου έχει το quality. Σου προτείνω πάντα να το έχεις το better. HD64 1080 τα FPS που θες εσύ. Bitrate θα βάλουμε 15. Το 8 είναι πολύ λίγα, θα βάλουμε 15. Τα υπόλοιπα τα αφήνεις όσο έχει. Αυτό είναι για τον ήχο. Για την ακρίβεια και 128 να βάλεις. Ας το 192. Εδώ είναι τα settings. Κάντε screenshot, ok. Και μετά πάντα στο export, διαλέγεις το βίντεο και πού θα πάει και μετά θα κάνει export. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.